θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων του Πολυτεχνείου, ο οποίος μιλά αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή μας στην Κρήτη σήμερα και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεατρικού Εργαστηρίου του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας. Κύριε Παναγόπουλε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να ακούσουμε τον κύριο Παναγόπουλο. Την καλησπέρα μας, κύριε Παναγόπουλε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, σήμερα η εκπομπή μας κατά κάποιο τρόπο σε ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένη σε αυτή την σημαντική ημέρα και στα γεγονότα της περίοδου. Εκείνη την ημέρα πού βρισκόσασταν? Εκείνη την ημέρα γύρω στις... εγώ βέβαια εντάξει, δεν ήμουνα ούτε οργανωμένος ούτε φοιτητής του Πολυτεχνείου ή κάποιες άλλες σχολείς. Τότε εγώ ήμουν φοιτητής της δραματικής σχολής, η οποία ήταν στα Εξάρχεια, οπότε ήμουν πίσω από το Πολυτεχνείο. Στις 15 του μήνα είχα περάσει για 2-3 ώρες και στις 16 βρεθήκαμε εκεί με κάποια άλλα παιδιά από τη σχολή, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Βασικά δεν μπορώ να πω ότι είχα πάρει κάποιο ενεργό μέρος στην... στις όλες τις διαδικασίες του Πολυτεχνείου και τα λοιπά, αλλά βρέθηκα εκεί και... Ωστόσο ήσασταν μάρτυρας γεγονότων, συμπεριφορών, της συνθήκης, του σκηνικού, τα είδατε όλα. Βεβαίως. Τι επικρατούσε, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της ημέρας. Οπωσδήποτε γύρω μετά τις 2-3 η ώρα, γύρω από το Πολυτεχνείο και γύρω από το Πολυτεχνείο, ειδικά στην Πατησίων μπροστά από το Πολυτεχνείο, δεν έπεφτε ούτε μήλο. Εκείνο που έμεινε τόσο πολύ χαραγμένο στη μνήμη μου, μιας και μιλάμε με την Κρήτη, οπωσδήποτε ήταν ο Νίκος. Ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο οποίος όπως ξέρετε είχε έρθει και είχε τραγουδήσει στο Πολυτεχνείο. Και κάποια στιγμή προς το βράδυ, όταν άρχισαν και ζορίζανε τα πράγματα, είχα βγει έξω και είχαμε πάει απέναντι στη Στουρνάρα με μια κοπελιά και είχαμε για να πάρουμε κάποια σάντουιτς και θυμάμαι πρέπει να ήταν γύρω σε 7-7.30 το βράδυ, όταν από τη Μάρνης στη γωνία με την Πατησίων εμφανίστηκε η πρώτη άβρα και από το μικρό στενό της Αβέρο εμφανίστηκαν οι πρώτες φάλαγγες των αστυνομικών. Πέσανε τα πρώτα δακρυγόνα και οπωσδήποτε και ένα πολυβόλο που είχε πάνω η άβρα άρχισε να χτυπάει. Βέβαια στον αέρα για εκφοβισμό. Αλλά όλη εκείνη τη στιγμή οπωσδήποτε δημιουργήθηκε μεγάλος πανικός. Ο κόσμος άρχισε να φεύγει, να τρέχει. Εγώ δεν είχα ακούσει πολυβόλο στη ζωή μου, πώς χτυπάει αυτό το κροτάλισμα, το οποίο έμεινε για πάντα στη ζωή μου. Και τα δακρυγόνα. Είναι οι στιγμές που περνάς μέσα σε 2-3 λεπτά, περνάς από μια κατάσταση σε μια τελείως άλλη κατάσταση. Φοβηθήκατε για τη ζωή σας, κύριε Παναγόπουλε? Όχι βέβαια, όχι. Εκεί τις στιγμές δεν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς έγινε, ποιος έριξε πρώτος το σύνθημα, αλλά μετά από 1-2-3 λεπτά από αυτό το πανικό και από αυτό το ερώτημα που μπαίνει μπροστά σου, τι κάνω τώρα, πού πάω τώρα, τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω ποιος έριξε το σύνθημα, κάπως έγινε. Και κάποια στιγμή άρχισα να πιανόμαστε όλοι έτσι χέρι-χέρι, να κάνουμε μια φάλαγγα και αρχίσαμε να προχωρούμε προς τους αστυνομικούς, προς την Αβέροφ και την Μάρνη, στην Πατησίου. Εντάξει, αυτοί δεν υποχώρησαν λίγο, τα δακρυγόνα άρχισαν να γίνονται ακόμα περισσότερα. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλη ιστορία, μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ψυχολογία. Δεν σκέφτεσαι που είσαι και τι κάνεις και πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, απλώς θα τα αντιδράς. Αντιδράς μαζί με όλα τα παιδιά που ήταν δίπλα, βέβαια τι είμαστε τότε, αμούστακα παιδιά είμαστε, εγώ 19 χρονών ήμουν τότε, δεν είμαστε μεγάλοι, δεν ξέραμε, δεν είχαμε σχεδιάσει, δεν είχαμε μπει σε κάποιες οργανώσεις. Βέβαια εντάξει, εγώ είχα το γονίδιο από την οικογένειά μου, γιατί
Ο αδερφός του πατέρα μου ήταν και στο Αλβανικό και στο πρώτο και στο δεύτερο Αντάρτικο, ήταν και στην μάχη της Κρήτης. Μετά συμμετείχα σε μερικές ομάδες, υποχωρήσαμε προς το κήπο του μουσείου, μετά στην ομάδα σε μερικά παιδιά που κάναμε κάποια οδοφράγματα Πατησίων και Ιουλιανού. Και μέχρι που Μάλιστα. μετά που άρχισε και έφυγε πια ο φλοιός γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο και εγώ ξεκόπηκα με κάποια ομάδα και είχαμε περάσει στο πεδίο του Άρεως. Από εκεί μετά σιγά-σιγά... Κύριε Παναγόπουλε, τι πρέπει να κρατήσουμε από τα γεγονότα της περίοδου. Σας ακούν και νέα παιδιά, έφηβοι μαθητές. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει, ποιο είναι, σύμφωνα πάντα με την υποκειμενική σας γνώμη. Θα σας πω. Το μήνυμα το έδωσε ο Νίκος, ο Ξυλούρης και όλα τα παιδιά. Γιατί μιλάω για τον Νίκο, τον Ξυλούρη. Γιατί φανταστείτε, τότε στην Ελλάδα ήταν πολλοί τραγουδιστές, έτσι, και γνωστοί και άγνωστοι. Ήταν αυτός που τόλμησε και ήρθε και τραγούδησε. Και για μένα, πια στη ζωή μου, ο Νίκος έγινε σαν, πώς να το πω, σαν ένας φάρος, σαν ένας προβολέας. Μετά είχα πάει στο μεγάλο τσίρκο που έπαιζε, τον είδα και τον έβλεπα. Σε κάθε συναυλία, στην Μπουάν, τον κοίταζα και τον έβλεπα, τον καμάρωνα. Μάλιστα. Στη ζωή κάθε έθνος υπάρχουν κάποιες στιγμές που έτσι τις φέρνει η ιστορία και είναι μια δοκιμασία, είναι ένα εξάμεινο για το έθνος. Πώς θα λειτουργήσει, τι θα κάνει. Ήταν το 21, η εξέγερση του 21. Ήταν η Εθνική Αντίσταση, το Αλβανικό Μέτωπο, η Εθνική Αντίσταση. Και μέσα Μάλιστα. σε αυτές τις μεγάλες στιγμές ήταν και το Πολυτεχνείο. Θέλω, κύριε Παναγόπουλε, βέβαια δεν έχουμε άλλο χρόνο, μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, βέβαια. Ένας άνθρωπος, οι μαρτυρίες του οποίου και η τοποθέτησή του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και συγκινητικός ο κ. Και συγκινητικός, βέβαια. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι Πελοποννήσιος. Έχετε, βλέπω ότι είστε δεμένος και με τον Ξυλούρη, τον Νίκο και με τα ακούσματα και με τις μελωδίες και με τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παναγόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν,